Στη Ζάκυνθο βρέθηκε ο βουλευτής Ηλίας του ΠΑΣΟΚ Κυριωστάκης Δημητρουλόπουλος, ο οποίος σε συνέντευξη τύπου αναφέρθηκε στα ζητήματα με τα οποία έχει ασχοληθεί η κυβέρνηση τις πρώτες 100 ημέρες διακυβέρνησής της. Δύναμη ατομική και συλλογική. Συνηθίζεται, αγαπητοί φίλοι, σε κάθε νέα κυβέρνηση, όταν αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας, να κάνει έναν απολογισμό, να κρίνει, αν θέλετε, τις περισσότερες φορές αρνητικά τα πεπραγμένα της προηγούμενης, της απελθούσας κυβέρνησης. Δεν θα το κάνω εγώ αυτό σήμερα. Και δεν θα το κάνω για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι είναι γνωστό πια σε κάθε Έλληνα πολίτη, σε κάθε Ελληνίδα, είναι γνωστό το τι παρέλαβε η σημερινή κυβέρνηση. Το χάος που είχε δημιουργηθεί στο σύνολο των δραστηριοτήτων του κράτους, το χάος στην οικονομία, μετά από το πρώτο σοκ που δέχτηκαν και οι πολίτες αλλά και η κυβέρνηση, θα έλεγα, έχουν ακριβώς δημιουργήσει τη συνείδηση στον Έλληνα πολίτη ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Σε μια εποχή μάλιστα που τα πάντα κινούνται με πολύ γρήγορους ρυθμούς, η τεχνολογία τρέχει, η οικονομία κινείται και αυτή γρήγορα, η πληροφορία ακόμα πιο γρήγορα, μέσα σε αυτό το περιβάλλον η απελθούσα κυβέρνηση κινιόταν με γρήγορους ρυθμούς μόνο στην αδιαφάνεια, στις απολύτικες πολιτικές, στον παλαιοκομματισμό, στην ενίσχυση ενός άδικου κράτους, ενός κράτους που το χρησιμοποίησε ως λάφυρο περισσότερο, παρά ως ένα κράτος που οφείλει να στηρίζει τον πολίτη. Ο ένας λόγος είναι αυτός, λοιπόν, που δεν θα κάνω τον απολογισμό του έργου της απελθούσας κυβέρνησης, είναι γνωστός πια. Και ο δεύτερος λόγος είναι γιατί εμείς βλέπουμε μπροστά, βλέπουμε το μέλλον. Με βάση βεβαίως το πρόγραμμά μας, με βάση αυτά που προεκλογικά είχαμε διακηρύξει και για τα οποία ψηφιστήκαμε από τον ελληνικό λαό, με βάση αυτά προχωρούμε πολύ σύντομα. Είναι πρωτοφανές για όσους ασχολούνται περισσότερα χρόνια από μένα, εγώ είμαι νέος βουλευτής, ο Δημήτρης ο Μαρμαρίγος θα ξέρει καλύτερα. Με βάση λοιπόν μια καταγραφή ιστορική το πώς κινούνταν οι κυβερνήσεις τις πρώτες μέρες, θα διαπιστώσει ο πιο καλοπροαίρετος πολίτης ότι το έργο το οποίο έχει παραχθεί αυτό το τρίμηνο, τις 100 πρώτες μέρες όπως λέμε, θα διαπιστώσει ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο. Για μας, ξέρετε, το πρώτα ο πολίτης δεν ήταν και δεν είναι ένα απλό σύνθημα. Για μας είναι ένα στόχος. Είναι ένα σημαντικό στόχος που καθημερινά γίνεται πράξη μέσα από συγκεκριμένες πολιτικές, κυβερνητικές πολιτικές που εφαρμόζονται.